Γεια σας. Σε αυτό το βιντεάκι θα δούμε την κατασκευή της Καρδερίνας, ενός τεχνητού το οποίο έχει καλά αποτελέσματα και ένα τεχνητό το οποίο πολλοί μου το έχετε ζητήσει να δείξω πώς γίνεται, πώς το φτιάχνω. Τα σχέδια τα αρχικά έχουν ανέβει στην ομάδα στο Facebook Homemade Fishing Lures, χειροποίητα τεχνητά δολώματα, και είναι εκείνα τα σχέδια τα αρχικά, αλλά τα οποία έχουν δουλέψει και έχουν δώσει ψάρια σε αρκετό κόσμο. Δηλαδή, όσους έχουν δουλέψει, τους έχουν δώσει ψάρια. Εδώ πέρα βλέπετε ότι κάνω μία μετατροπή. Η μετατροπή αυτή είναι διότι ποτέ δεν σταματάω να κάνω δοκιμές. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πώς γίνεται η κατασκευή του λούρου. Αφού λοιπόν κατεβάσουμε το PDF και εκτυπώσουμε σε ένα χαρτί ή ένα αυτοκόλλητο χαρτί, θα το κόψουμε και κατόπιν θα το κολλήσουμε πάνω σε ένα ξύλο που έχουμε επιλέξει. Καλά θα ήταν το ξύλο αυτό να μην είναι, να είναι ξύλο το οποίο θα είναι ελαφρύ, δεν θα έχει πολλά νερά και θα είναι σχετικά σκληρό. Αυτό κολλήσουμε πάνω, θα το κόψουμε ώστε να το δώσουμε σχήμα. Ας δούμε τη συνέχεια και τα συζητάμε. Αφού λοιπόν κόψουμε το προφίλ, προσέχοντας να κοπεί κάθετα, αυτό είναι το κυριότερο σε αυτό το σημείο, κόβουμε και από το στάμπο την κάτωψη και την κολλάμε πάνω στην κοπή, έτσι ώστε να δώσουμε το τρισδιάστατο του λούρου. Έχει μεγάλη σημασία και στο κόψιμο του προφίλ αλλά και στο κάθετο κόψιμο και στο και της κάτωψης του κόψιμου κάθετη κοπή. Δηλαδή να μην κοπεί στραβά, γιατί μετά θα πάει η όλη κατασκευή στραβά, δεν θα μπορέσει να έρθει στα ίσα της. Εδώ βλέπετε ότι κολλάω την κάτωψη μονόπαντα, την κολλάω από την πλευρά εκείνη που ακούμπαγε κάτω στον πάγκο όταν κοβότανε, ώστε να είναι πολύ λιγότερα τα περιθώρια λάθους.
βεβαιωθείτε ότι είναι κομμένα συμμετρικό από τη δεξιά και από την αριστερά πλευρά και ότι οι διαστάσεις οι οποίες υπάρχουν, είναι στο σχέδιο, είναι αυτές τις οποίες έχετε δώσει στο Λούρο. Το τρίψουμε προκειμένου να τετραγωνιστεί απόλυτα με ένα σαν και αυτό το ξύλο που βλέπετε που έχω βάλει στις είναι τετραγωνισμένο και το έχω βάλει στις πλευρές του γυαλόγατο. Αφού λοιπόν τετραγωνιστεί απόλυτα και τριστεί, μετά θα πρέπει να σημαδέψουμε, όπως θα δείτε παρακάτω, τις αιχμές του τεχνητού, ώστε να το στρογγυλέψουμε, να του δώσουμε δηλαδή μια έτσι πιο στρογγυλή μορφή. Αν και δεν θα είναι απόλυτα στρογγυλό, δεν θέλει να είναι απόλυτα στρογγυλό. Τα πλάγια του θέλει να είναι κάπως flat. Είναι στην κατηγορία αυτών που οι ξένοι λένε flat side blues. Σημαδέψουμε και ανοίξουμε τις τρύπες, θα του δημιουργήσουμε το σημείο του θάλαμου όπου θα πέσει το έρμα. Εδώ πέρα όμως, πριν από αυτό, θέλω, όπως σε κάθε βιντεάκι, να σας δείξω κάτι ακόμα. Αυτό το εργαλείο που βλέπετε, που είναι η βιοκατασκευή και είναι δύο ξύλα με δύο βίδες, αυτό θα σας λύσει τα χέρια σε πολλές φάσεις. Και γιατί? Όσο επιτοπλίζονται οι μέγενοι, σε όποια μέγενη και να χρησιμοποιήσετε, εκτός την ξυλουργική, θα σας δημιουργήσει προβλήματα, θα σας σημαδέψει το τεχνητό. Ιδίως όταν το τεχνητό αυτό είναι με μαλακό ξύλο. Άμα είναι με μαλακό, θα σας το καταστρέψει. Με αυτό το τέχνασμα όμως, με τα δύο ξύλα που θα βάλετε μέσα το λούρο, θα γλιτώσετε το τεχνητό σας πολλές φορές. Και πέραν τούτου, εκτός από τη μέγενη, είναι και ένα εργαλείο στο οποίο μπορείτε να περιορίσετε το τεχνητό, εάν είναι μικρό, ώστε να μπορέσετε να το δουλέψετε.
Λοιπόν, εδώ πέρα ανοίγουμε τον θάλαμο για το έρμα. Ας δούμε τη συνέχεια και τα συζητάμε. Θα δείτε ότι έχει ένα βαθούλωμα όπως έχουν τα popper, μόνο που είναι τελείως διαφορετική η κλίση. Τι σημαίνει πως είναι στα χέρια μας περιπτώσει. Αυτό το βαθούλωμα το έχει για να δημιουργεί συγκέντρωση όγκου νερού μπροστά του και να κάνει κάποιες ιδιαίτερες κινήσεις. Γι' αυτό θα χρειαστείτε ή ένα Dremel για να το φτιάξετε ή αρκετή υπομονή. Επίσης θα δείτε ότι το σύρμα που βάζω δεν είναι μονοκόμματο, αλλά είναι κρίκι φτιαχτή με στριφτό σύρμα. Και αυτό γιατί δεν χρειάζεται να βάλω μονοκόμματο και να χαλάσω και την γλώσσα. Το γιατί θα το δείτε στην πορεία. Ανοίγουμε λοιπόν τις τρύπες έτσι ώστε να συνατήσουν οι κρίκοι, τα σύρματα δηλαδή που θα βάλω μέσα, να συνατήσουν το έρμα. Πέφτοντας το έρμα θα δέσει όλους τους κρίκους μαζί. Έτσι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα αντοχής πρώτον, και δεύτερον δεν θα χρειαστεί να πωλήσουμε καν τους κρίκους. Θα τους συγκρατεί όλους μαζί η χύτευση του μολύβου. Άλλη μια παντεντούλα όταν δεν φτάνει το τρυπανάκι. Αφού δώσουμε όλο το μήκος του τρυπανιού, μετά με μια βελόνα, οτιδήποτε ξύλο να είναι, θα τρυπήσει πολύ εύκολα. Το σύρμα που θα βάλετε μέσα θα πρέπει να είναι ανοξίδωτος χάλιβας. Αυτό που βάζω εγώ δεν είναι ανοξίδωτος χάλιβας. Είναι ανοξίδωτο μεν, αλλά δεν είναι σκληρό. Αυτό γιατί? Αυτό διότι εγώ φτιάχνω πολλά τεχνητά για να τα δοκιμάσω. Επίσης, ανά πάσα στιγμή, εάν θα μου χαλάσει η πλεύση, θα μπορέσω να την διορθώσω. Αλλά για να μην σας χαλάει η πλεύση και για να παραμένει το τεχνητό στις αρχικές του ρυθμίσεις, το σύρμα που θα βάλετε θα πρέπει να είναι σκληρό. Thank you.
Υπολογίστε το έρμα που θα λιώσετε μέσα στο θάλαμο του έρματος να είναι το βάρος του λούρου που θέλετε να βγάλετε, αφαιρώντας το βάρος της αλλαγές, τους κρίκους, συν ακόμα 3 με 4 γραμμάρια. Τα συν 3-4 γραμμάρια είναι οπωσδήποτε τα 2 γραμμάρια με 2,5 ιστό και 1 γραμμάριο 1,5 είναι το, η βαφή. Το στοκάρισμα μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους και πολλά μέσα. Μπορεί να γίνει με στόκο υποξικό, μπορεί να γίνει με σιδερόστοκο, μπορεί να γίνει με κόλλα στιγμής και σόδα μαγειρική, αλλά μπορεί να γίνει και με τον τρόπο που το κάνω εδώ πέρα. Αυτό είναι τρίμα από γυαλόχαρτο, από ξύλο και κόλλα στιγμής. Αυτή η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα να δουλευτεί το υλικό παραπάνω, πολύ παραπάνω, από ότι με την σόδα. Επίσης, στεγνώνει πολύ γρήγορα και συνεχίζει να δουλεύεις χωρίς να περιμένεις να στεγνώσει καλά για να τρίψεις, όπως ο σιδερόστοκος.
Επίσης κάτι το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι όπως βλέπετε πρώτα έριξα το έρμα στο κάρισα, έκλεισα οτιδήποτε τρυπίτσα δεξιά κτλ. Και μετά θα διαμορφώσω το σώμα. Αυτό γιατί, για να μπορέσω να μπορέσει το σώμα να δεχτεί τη διαμόρφωση αδιαμαρτύρητα. Δηλαδή, εκεί πέρα που είναι τώρα αυτή τη στιγμή το έρμα, τα πλευρά θα μείνουν πολύ λεπτά. Θα τα συγκρατεί η κόλλα από μέσα μαζί με το πριονίδι, αυτό το ψήσμα γυαλόχαρτου και το έρμα. Αυτό όμως, εάν το είχα διαμορφώσει πριν, θα ήταν τόσο λεπτά που όταν έπεφτε το έρμα θα το διαλούσε. Θα το χάλαγε το τεχνητό. Μετά σειρά παίρνουν τα γυαλόχαρτα. Αυτό εδώ το συγκεκριμένο, το ξοειδές αυτό, ιδιόχειρο, χειροποίητο εργαλείο, εξυπηρετεί πάρα πολύ. Εξυπηρετεί πολύ όσον αφορά τις καμπύλες. Είναι πολύ καλό για να δίνει όμορφες καμπύλες στο τεχνητό. Thank you.
Εδώ να επιστήσω άλλη μια φορά την προσοχή σας στην συμμετρία της κατασκευής. Δηλαδή να προσέξετε να μην το πάρετε από τη μία μεριά περισσότερο από ό,τι από την άλλη. Να είναι συμμετρικό. Μόνο έτσι θα έχετε σωστή πλευρά.